Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σήμερα όλα φαίνεται ότι έχουμε ένα νέο περιστατικό στην Ιεροπηγή, που επαναλαμβάνω, οι κάτοικοι είναι ανάστατοι από την παρουσία τόσων μεταναστών. Θα πάμε στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ιεροπηγής, τον κύριο Πιτούλη που είναι στη γραμμή μας. Κύριε Πιτούλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Χριστό. Πραγματικά η Ιεροπηγή τις τελευταίες μέρες δίνει πολλά θέματα γύρω από αυτή την υπόθεση. Και θέλω να μου πείτε τι έγινε σήμερα εκεί στην πλατεία, μας είπαν κάποιοι μαχαιρωμένοι. Ναι, σήμερα εμφανίστηκε κάποια στιγμή στο μίνι μάρκετ. Εμφανίστηκε αυτός, ήταν χτυπημένος. Χτυπημένος με μαχαίρι. Με μαχαίρι, ναι. Μετανάστης, μάλιστα. Ηλικίας περίπου. Μετανάστη. Αυτοί όλοι οι ίδιοι εθνικοί έχουν. Εκεί ήταν 20 με 25. Νεαρός πάντως, νεαρός, ναι. Νεαρός, νεαρός. Ναι, 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 ναι. Μετά το συμβάν το προχθεσινό που είχαμε με τον κάτοικο του χωριού που δέχτηκε επίθεση. Σήμερα έχουμε αυτό και δυστυχώς τα είπαμε και την προηγούμενη. Αυτοί μαλώνουν μεταξύ τους εκεί. Τι ακριβώς γίνεται, κύριε Πιτούλη? Τώρα αυτοί μέσα στο χωριό δεν μάλωσαν. Αυτοί βρίσκονται το τελευταίο διάστημα εκεί κοντά στα σύνορα και προσπαθούν να περάσουν στην Αλβανία. Μάλιστα. Τώρα εκεί μάλλον μεταξύ τους είχαν κάποιο ατύχημα. Ήρθε στο χωριό αυτός να ζητήσει βοήθεια, όπως έρχονται και για να ψωνίσουν. Δηλαδή, όπως ναι, έρχονται και για να βρούνε κατάλημα αν ο καιρός δεν είναι καλός. Και όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Εσείς λοιπόν τι μάθατε για τη συνέχεια μετά? Η βοήθεια πώς ήρθε? Αυτός εμφανίστηκε εκεί στο μίνι μάρκετ, τον είδαν εκεί οι κάτοικοι, κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον παρέλαβε? Ναι, ήρθε το ΕΚΑΠ, τον πήρε. Νομίζω ότι πρέπει να έχει φτάσει και στο νοσοκομείο. Σε τώρα. Τι κατάσταση είναι αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή, χτυπήθηκε πολύ, ήταν χτυπημένος λίγο, πώς ήταν τα πράγματα? Πολύ δεν ήταν, γιατί κατάφερε και έφτασε μόνος του. Δηλαδή, μόνος ναι, του ενώ περπατώντας. Δεν τον φέρανε. Πού ήταν μαχαιρωμένος, σε ποιο σημείο του σώματός του, ξέρουμε? Ακριβώς δεν ξέρω τώρα. Νομίζω στο πόδι ή σε κάποιες μαχαιριές, ίσως και στο πρόσωπο. Ακριβώς δεν ξέρω τώρα. Μάλιστα. Και λέτε και συμπεραίνετε μάλλον, κύριε Πιτούλη, ότι όλα αυτά προέρχονται από τις διαμάχες που έχουν μεταξύ τους. Μεταξύ τους βγάζουν μαχαίρια και μαχαιρώνονται. Και μετά... αυτοί και... δυστυχώς από όσα έχουμε ακούσει και όλες δεν έχουν φόβο, δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Ναι, είναι τα παίζουν όλα για όλα. Ναι, 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 ναι. Εσείς... Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Εσείς αυτή την κατάσταση, δηλαδή, κύριε Πιτούλη, γιατί πολλοί από εμάς που ζούμε στην πόλη και τα λοιπά, ίσως να μην μπορούμε να αντιληφθούμε, τους βλέπουμε απλά να περνάνε από εδώ και να διέρχονται και τίποτα παραπέρα. Εσείς εκεί που το βιώνετε αυτό το θέμα καθημερινά, με τα πανωτά περιστατικά πια, μετά την επίθεση δηλαδή στον συγχωριανό σας εκεί που το επιτέθηκαν με το αυτοκίνητο με τα ξύλα. Με ξύλα, ναι. Έρχεται και αυτό σήμερα. Δηλαδή πώς ζείτε εκεί? Ανησυχείτε πάρα πολύ? Όταν βλέπεις τέτοια γεγονότα δίπλα σου, εννοείται ότι ανησυχείς. Πώς το διαχειρίζεστε, κύριε Πιτούλη? Τι λένε οι άνθρωποι εκεί? Κοιτάξτε να δείτε, η αστυνομία είναι η αλήθεια ότι είναι συνεχώς στο χωριό. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή αν συμβεί κάτι, η αστυνομία είναι εκεί, αλλά δυστυχώς ο όγκος των μεταναστών που έρχεται καθημερινά αυξάνεται. Και είναι μια και το λέτε, πόσο κόσμο έχετε τώρα εκεί με ανθρώπους που προσπαθούν να μπουν από την Ιεροπηγή στην Αλβανία? Είναι 150 με 200 άτομα. Πού κάθονται αυτοί, πού κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι, τι κάνουν εκεί πέρα? Αυτοί τώρα τόσο καιρό που όλο αυτό το διάστημα από καιρός είναι καλός, ναι, κοιμούνται έξω. Ναι. Ή σε ένα παρατημένο φυλάκιο που είναι κοντά στα σύνορα. Κάτι κλεισάκια τα οποία τα έχουν καταστρέψει, εννοείται. Έξω, με σκηνές. Τα έχουν καταστρέψει και τα κλεισάκια, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Αλλά γι' αυτό ξαναλέω ότι ο χειμώνας, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δύσκολος για μας. Θα είναι πολύ δύσκολος, γιατί αυτοί θα αναζητήσουν κάπου να περάσουν τη νύχτα τους. Προσπαθώντας να και εκεί φοβάστε ότι μπορεί να αναζητήσουν να περάσουν τη νύχτα τους μέσα και σε σπίτια, ναι, στην Ιεροπηγή. Ναι, ναι, ναι. Και τον περασμένο χειμώνα αυτό έγινε. Δηλαδή το δημοτικό σχολείο που ευτυχώς. Ναι, το θυμόμαστε. Ναι, ο Δήμος τώρα το κλείσαμε το δημοτικό σχολείο. Πήγανε κάγκελα, ασφαλίστηκε. Αλλά έχει σπίτια τα οποία δεν κατοικούνται. Έχει σπίτια που είναι παρατημένα. Και φοβάστε ότι όλα αυτά θα διαρριχτούν και θα μπουν μέσα να τα καταλάβουν. Αυτό λέει η λογική. Πού θα πάνε? Τι θα κάνουν? Από αυτούς τους ανθρώπους περνάνε κάποιοι μέσα, κύριε Πιτούλη? Περνάει ένα ποσοστό, αλλά η Αλβανία μετά τους στέλνει πίσω πάλι.
τους επιστρέφει. Δηλαδή μπορεί να περάσουν εκεί. Αυτούς τους ανθρώπους τους είπατε ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Τζάμπα κάθεστε εδώ, τζάμπα ταλαιπωρήστε, τζάμπα τρώτε το κρύο, τζάμπα μαχαιρώνεστε. Ναι, αλλά η ελπίδα, ξέρετε, για τον καθένα είναι η πεθαίνει τελευταία. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αν δεν το προσπαθήσουν μόνοι τους, ό,τι και να πούνε, αυτός είναι ο στόχος τους. Μάλιστα. Τώρα, με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό, τι να πω και τι να ευχηθώ πραγματικά. Επαναλαμβάνω, έχουμε έκτακτη επικαιρότητα, γι' αυτό και είναι ο κύριος Πιτούλης μαζί μας. Είχαμε περιστατικό στην Ιεροπηγή, όταν μαχαιρωμένος μετανάστης ζήτησε από... Τώρα, αυτός τι καταγωγή ήταν, ξέρουμε, μήπως... Πιτούλη. Αυτή άμα τους ρωτήσουμε, όλη η Συρία είναι, αλλά... Ναι, τέλος πάντων. Ούτε όνομα μπορείς να ξέρεις, ούτε ηλικία μπορείς να ξέρεις, ούτε χώρα προέλευση μπορείς να ξέρεις, τίποτα δεν μπορείς να ξέρεις. Πραγματικά και κυριολεκτικά αυτό είναι απίστευτο. Και δεν τιμά κανέναν μας αυτή η ιστορία. Μαχαιρωμένος λοιπόν πήγε στο μίνι μάρκετ του χωριού από κάποιους ανθρώπους που ήταν μαζί εκεί, μετανάστες που θέλουν να βγουν στην Αλβανία. Ζήτησε βοήθεια. Μέσα στα αίματα ήρθε το ασθενοφόρο, τον παρέλαβε και ίσως είναι ήδη στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Από αυτά τα περιστατικά όμως καταλαβαίνετε ότι μια μικρή κοινωνία, η κοινωνία της Ιεροπηγής, είναι κυριολεκτικά ανάστατη. Θυμίζουμε ότι χθες μόλις μιλούσαμε με τον κύριο Τωτονίδη για το άλλο περιστατικό, δηλαδή το αυτοκίνητο κατοίκου της Ιεροπηγής που περνούσε από το σημείο και δέχτηκε επίθεση από ομάδα μεταναστών με ξύλα. Βαρούσαν το αυτοκίνητο με ξύλα και ποτέ δεν καταλάβαμε και το γιατί, κύριε Επιτούλη. Ναι. Δεν ξέρω εσείς αν καταλάβατε. Ας ελπίσουμε να είναι το τελευταίο. Ας ελπίσουμε πραγματικά. Ξέρετε τι, εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι ότι περνώντας ο καιρός, αν αυτοί οι άνθρωποι αισθανθούν την ανάγκη να βρουν τα απαραίτητα και δεν τα έχουν, δεν θα φοβηθούν να κάνουν το οτιδήποτε. Δεν θα διστάσουν να κάνουν το οτιδήποτε ακόμη, όχι μόνο σε ακατοίκητα σπίτια και σε κατοικημένα. Αυτό θέλετε να πείτε. Και σε κατοικημένα, βέβαια. Αυτό θέλετε να πείτε. Αν δεν βρίσκουν κάτι, αν δεν βρίσκουν την τροφή τους γιατί δεν έχουν χρήματα να τα πάρουν, αν ας πούμε τελειώσουν τα χρήματά τους και οι πόροι που έχουν, τι να κάνουν. Έχετε ζητήσει κάτι ή ζητάτε κάτι τώρα, κύριε Πιτούλη, σαν πρόεδρο τη τοπική κοινότητα? Εντάξει, αυτά που έχουμε ζητήσει είναι τα ίδια. Είναι η προστασία του χωριού. Αυτό υπάρχει από την αστυνομία. Η αστυνομία είναι μόνιμα εκεί στην Ιεροπηγή μέσα. Η αστυνομία έχει μόνιμα. Έχει κάτι μόνιμα, είναι και αυτό. Έχει μόνιμα περιπολία. Ναι, κάτι δηλαδή ανά πάση στιγμή, αν συμβεί κάτι, αν δεν είναι παρόν, σε 5 λεπτά θα είναι εκεί. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πιτούλη, εύχομαι να λήξει όλο αυτό εδώ. Ναι. Επαναλαμβάνω, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει στην Ιεροπηγή. Πήγαμε και ανεβήκαμε επίπεδο, μαχαιρωμένος μετανάστης από άλλους μετανάστες ζητάει βοήθεια στην κεντρική πλατεία της Ιεροπηγής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πιτούλη. Άστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.